Θα πάμε αμέσως στο Νιου Γιόρκ, νομίζω δηλαδή ότι είναι έτσι, για να συναντήσουμε τον διοικητή της ΑΔΕ, τον οποίο ευχαριστώ πολύ για την παρουσία του αυτό το πρωινό στον Sky 100,3, τον κύριο Γιώργο Πιτσιλή. Καλή σας ημέρα, προσπαθήσαμε να φτιάξουμε ένα κλίμα για να σας υποδεχθούμε. Καλημέρα σας, καλημέρα. Και με τη διαφορά ώρας γνωρίζω ότι υπήρχε ένα πρόβλημα και γι' αυτό σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας κάνατε τη χάρη. Ελπίζω να ακούγομαι καλά. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Να είστε καλά, ακούγεστε μια χαρά. Αν και εμείς θα προσπαθήσουμε να μην φύγουμε πολύ από το κλίμα. Παρόλα αυτά η δουλειά η δική σας δεν έχει πολλά στολίδια. Περισσότερη δουλειά έχει, δουλειά επί της ουσίας, προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτό το φαινόμενο που δημιουργεί αδικίες, που προκαλεί το δημόσιο αίσθημα, που τέλος πάντων είναι μια μεγάλη βαθιά πληγή για την ελληνική οικονομία, για την ελληνική κοινωνία που είναι η φοροδιαφυγή. Έχουν γίνει βήματα, μένει να γίνουν ακόμα περισσότερα, κύριε διοικητά. Ισχύει αυτό. Εμείς ενισχύουμε διαρκώς το οπλοστάσιο μας με νέα εργαλεία, με νέα μέσα. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις και σε άλλες χώρες. Έχουμε αυτή τη στιγμή μπροστά μας ένα φορολογικό νόμο πλέον, τον οποίο πρέπει να υλοποιήσουμε με τον καλύτερο τρόπο. Άρα θα σας έλεγα ότι γενικά έχουμε ένα γεμάτο πιάτο μπροστά μας από πράγματα που πρέπει να, ναι, να κάνουμε. Θα σας ρωτήσω και για την παρουσία σας στις Ηνωμένες Πολιτείες και γιατί βρίσκεστε εκεί, αλλά θα ήθελα να αρχίσουμε από την δουλειά, όπως είπα, που κάνετε στην ΑΔΕ, στην Ανεξάρτητη Αρχή, εσείς και οι συνεργάτες σας. Μαθαίνουμε από δημοσιεύματα πως ήδη υπάρχουν στοιχεία, και δεν ξέρω εσείς θα μας πείτε κατά πόσον ισχύουν αυτά, που δείχνουν ότι πάρα πολλοί συμπολίτες μας απέκρυψαν εισοδήματα ή μάλλον δήλωσαν χαμηλά ή μηδενικά εισοδήματα, όμως η κοινωνική τους ζωή και οι αγορές τους προδίδουν άλλα πράγματα. Κοιτάξτε, τρέξαμε, για να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, μια μεγάλη διασταύρωση με βάση τα εισοδήματα του 2021. Είδαμε λοιπόν 3,8 εκατομμύρια δηλώσεις οικογενειακού εισοδήματος έως 10.000 ευρώ, περίπου 4,5 εκατομμύρια φορολογούμενοι. Διασταυρώσαμε σχεδόν 80 εκατομμύρια στοιχεία που είχαμε στη διάθεσή μας για να δούμε αν αυτά τα εισοδήματα αντιστοιχούν με δαπάνες που φαίνονται βέβαια που έχουν γίνει με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, κάθε είδους οι οποίες έρχονται σε εμάς από μια σειρά πληροφοριών που λαμβάνουμε. Περίπου ένα 10% αυτών εμφάνισε αποκλήσεις. Κάποιες ασήμαντες. Έτσι, που δεν υπάρχει, ας πούμε, αν θέλετε, λόγος να ασχοληθεί κανείς για 10, 15, 30 ευρώ, 100 ευρώ διαφορά. Μπορεί να είναι ακόμα και συστημικό, αν θέλετε, συστημική αστοχία ένα τέτοιο νούμερο, λέει, δεν το λαμβάνω υπόψη. Ναι. Αλλά έχουμε όμως περίπου 20.000 περιπτώσεις, οι οποίες εκεί εμφανίζουν μεγάλες διαφορές. Πάνω από 30 ή 40.000 ευρώ το χρόνο και σε αρκετές περιπτώσεις σε αρκετές χιλιάδες ευρώ, εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Και αυτούς θα τους καλέσουμε πολύ σύντομα να μας εξηγήσουν γιατί εμφανίζονται αυτές οι διαφορές. Διασταύρωση είναι, έτσι. Δηλαδή, θέλω να πω και το λέω γιατί έχει σημασία για όλη τη διαδικασία. Θέλουμε καλόπιστα να ακούσουμε αν υπάρχει κάποια λογική εξήγηση στις διαφορές. Βλέπουμε, εάν υπάρχει, βεβαίως, εντάξει, κλείνει το θέμα. Εάν δεν υπάρχει, θα προχωρήσουμε στα δέοντα. Εάν και ήταν σαφές αυτό που είπατε, θα το επαναλάβω. Υπάρχουν φορολογούμενοι οι οποίοι δήλωσαν ακόμη και μηδενικά εισοδήματα, κύριε Πιτσιλή. Μέχρι 10.000 το μηδενικά, μέχρι μπορεί να έχει το 10.000, μπορεί, ναι, να έχει και μηδενικά. Πολύ λίγα, ναι, ελάχιστα. Αλλά εσείς μέσα οικογενειακό εισόδημα, ναι. Αλλά εσείς μέσα από τα στοιχεία σας και τις διασταυρώσεις, που εδώ θα κάνω στη συνέχεια το ερώτημα, εντοπίσατε ότι αυτοί οι άνθρωποι αγόραζαν, μιλάμε για αγορές, μιλάμε για τι δραστηριότητες.
Σε κάθε είδους δαπάνες, είτε είναι δαπάνες μέσω κάρτας, είτε είναι δαπάνες οργανισμών κοινής ωφέλειας, είτε είναι δαπάνες από εξοφλήσεις καρτών, μια σειρά από πληροφορίες που εμείς λαμβάνουμε μέσα από το κανονιστικό μας πλαίσιο, λαμβάνουμε από διάφορες πηγές. Και βέβαια δαπάνες οι οποίες γίνονται μέσα από το τραπεζικό σύστημα, έτσι δεν μιλάμε για... Μετρητά, αυτά δεν τα βλέπουμε. Εκεί ναι, δεν μπορεί να εντοπιστούν. Σωστά. Ναι. Υπάρχουν και κραυγαλές περιπτώσεις, δηλαδή που κάποιος να έχει δηλώσει 8-9 χιλιάδες ευρώ εισόδημα και ξαφνικά να είδατε ότι αυτός ο άνθρωπος έχει ξοδέψει μέσα στη χρονιά 50-100 χιλιάδες ευρώ. Ναι, υπάρχουν και τέτοια βέβαια. Υπάρχουν. Όχι πάρα πολλά, υπάρχουν. Γι' αυτό και θα τους καλέσουμε να μας δώσουν διευκρινήσεις. Σε περίπτωση λοιπόν που εσείς λέτε καλόπιστα, καλείτε τους ανθρώπους, δίνουν μια εξήγηση η οποία είναι πιστική, με βάση βεβαίως τεκμήρια, να τεκμηριώσουν την απάντησή τους. Εάν είναι πιστική, προχωράμε παρακάτω. Εάν δεν είναι, προχωράμε στα βήματα του ελέγχου που πρέπει να γίνουν και στους καταλογισμούς που πρέπει να γίνουν. Εκεί αρχίζετε και... αναζητάτε πράγματα και προ του 21, δηλαδή πλέον αυτός που θα μπλέξει μαζί σας θα πρέπει να αποδείξει και άλλα πράγματα. Δεν μπορώ να σας δώσω από τώρα μία απάντηση σε αυτό, με την έννοια ότι προφανώς καταρχήν θα ξεκινήσουμε με αυτά που έχουμε στη διάθεσή μας, ναι, μπροστά μας. Δεν αποκλείεται ο έλεγχος να επεκταθεί και σε, ναι, και σε προηγούμενα να σας ρωτήσω χρόνια κάτι... ναι. Θα το δούμε, ναι, αυτό στην πορεία. Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Διοικητά. Υπάρχει κάποιο προφίλ, τώρα τι σας ρωτάω, αλλά κάποιο επαγγελματικό προφίλ αυτό το, δηλαδή είναι μισθωτής ελεύθερο επαγγελματία? Όχι, θα σας έλεγα ότι είναι από όλο το φάσμα, και επαγγελματίες και μισθωτοί. Δεν το εστιάζω σε μια κατηγορία, ναι, φαίνεται σε όλο το φάσμα των φορολογουμένων, ναι, να υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις. Πάντως είναι ένα μήνυμα, ήθελα να πω από την ανεξάρτητη αρχή αυτό, ότι και αυτό πρέπει να ακουστεί, ότι υπάρχουν τα μέσα, τα εργαλεία, ο τρόπος να εντοπίζονται αυτοί οι οποίοι... εξαπατούν την κοινωνία, τα οποία υπάρχουν εργαλεία τα οποία διαρκώς βελτιώνουμε, τα οποία μας δίνουν όλο και πιο ακριβείς ενδείξεις μια συμπεριφοράς. Επιμένω πολύ στο ότι ακόμα είμαστε στη φάση της διασταύρωσης, το οποίο σημαίνει ότι κάποιος μπορεί να προσκομίσει και να αποδείξει κάτι διαφορετικό, ναι, 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 αλλά ναι, πια αν θέλετε δεν πάμε στα τυφλά. Κάτι έχουμε δει και εμείς μέσα από το σύνολο των πληροφοριών που διαθέτουμε. Να σας πω κάτι. Είμαστε στο 2023. Πριν από 10 χρόνια το πρόβλημα της χώρας είναι ότι δεν είχε δεδομένα. 10 χρόνια μετά το ζήτημα, το ευχάριστο πρόβλημα, είναι ότι έχουμε πάρα πολλά δεδομένα και πρέπει πλέον να χρησιμοποιούμε, το οποίο και κάνουμε, και να βελτιώνουμε ειδικούς αλγορίθμους για να μπορούμε να ξεχωρίζουμε αυτά που πράγματι έχουν ένα ενδιαφέρον παραπάνω για να ασχοληθούμε. Ναι. Και βεβαίως το όριο των 10.000 ευρώ δεν είναι, αν θέλετε, το ασφαλές λιμάνι, δηλαδή όποιος δηλώνει πάνω από 10.000 ευρώ είναι ασφαλής. Αυτό που έχουμε ξεκινήσει να αναπτύσσουμε τώρα και θα το επαληθεύσουμε μέσα στη χρονιά που έρχεται με ελέγχους για να δούμε πόσο η διασταύρωση ήταν κοντά στην πραγματικότητα ή πόσο μακριά ήταν, μετά αυτό το επεκτείνουμε και σε εισοδήματα μεγαλύτερα. Δηλαδή αυτό που θα ψάχνουμε εν τέλει θα είναι η διαφορά και όχι μόνο το πολύ μικρό εισόδημα. Δεν ξέρω να καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Ναι, τώρα ναι, μιλάμε είναι... για μέχρι 10.000 ευρώ. Απολύτως... Αύριο η συζήτησή μας μπορεί να πάει στα 20, στα 30. Εάν κάποιος δηλώνει 30.000 ευρώ εισόδημα και έχει 250.000 ευρώ να πάνει, πάλι είναι κάποιος τον οποίο πρέπει να τον... ασχοληθούμε μαζί του. Έρχεται, έχετε αρχίσει και πάτε κλιμακωτά. Ξεκινήσατε από την μεγάλη πρόκληση, μεγάλη πρόκληση, και σιγά σιγά πηγαίνετε και στις μικρότερες πρόκλησεις. Γιατί κάποιος να δηλώνει... Είναι μια διαδικασία η οποία θέλει το χρόνο της, ναι, η οποία θέλει να γίνει με ασφάλεια και προσοχή, γιατί όταν μιλάμε για μαζικές διασταυρώσεις, ναι,
πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, γιατί έχουν και τον κίνδυνο ενός μαζικού λάθους, έτσι. Και θέλουμε να είμαστε πολύ προσεκτικοί στα βήματά μας. Οπότε θα δούμε τις πραγματικές υποθέσεις μία-μία και θα προχωρήσουμε στα επόμενα βήματα. Ναι. Γιατί, ξέρετε, από τη μια εσείς κάνετε αυτά τα βήματα, χρησιμοποιείτε τα εργαλεία, από την άλλη, με υποθέσεις που εσείς βεβαίως ανακοινώνετε, από εσάς τα μαθαίνουμε, βρίσκουν συνεχώς οι άνθρωποι αυτοί μεθόδους για να περνούν κάτω από τα ραντάρ. Δηλαδή, εστιατόρια που πιάνετε που χρεώνουν μόνο τη σαλάτα και όχι τα υπόλοιπα. Διάφορους τρόπους δηλαδή, τρέχει το σύστημα της απάτης, τρέχει. Και σε αυτό τον αγώνα πρέπει και εσείς να ανοίξετε βήμα για να την προλαβαίνετε συνέχεια. Γι' αυτό είναι και για μας μεγάλη πρόκληση και να μπορέσουμε να εντοπίζουμε με ακρίβεια και άλλες μορφές παραβατικότητας. Η φοροδιαφυγή είναι ένα φαινόμενο που δεν αντιμετωπίζεται με μία κίνηση, με ένα φάρμακο. Αν θέλετε, θέλει ένα συνδυασμό ενεργειών και δράσεων, τον οποίο με τις δυνάμεις που έχουμε και με αυτές που προσπαθούμε να δημιουργήσουμε και με τα ψηφιακά μας μέσα, αλλά αν θέλετε και με την εξοικονόμηση πόρων μέσα από τον ευρύτερο ανασχεδιασμό και το οργανωτικό των υπηρεσιών μας, θέλοντας να εξοικονομήσουμε πόρους μέσω της ψηφιοποίησης και για να μπορέσουμε να κατευθύνουμε ανθρώπους, στελέχη μας το φορολογικό έλεγχο, είναι μια άλλη μεγάλη, αν θέλετε, συζήτηση αυτή που, να μην σας κουράσω τώρα, σας δίνω μόνο τον τίτλο, ότι προσπαθούμε να γινόμαστε και πιο αποτελεσματικοί έτσι ώστε να εξοικονομούμε και πόρους. Πόρους που έρχονται από τα χρήματα του Έλληνα φορολογουμένου, ναι, για να μπορέσουμε όλο και περισσότερα στελέχη μας να τα χρησιμοποιήσουμε στο φορολογικό έλεγχο, τον οποίο... Και με μεγάλη διαφάνεια πλέον, με κάμερες κατά τη διάρκεια των ελέγχων, με βιντεοδοτικό υλικό. Ναι, αυτό είναι μια άλλη, αυτό ακριβώς, είναι μια άλλη πλευρά η οποία με δική μας πρόταση εισήχθηκε η φορολογική νομοθεσία, η οποία μας δίνει τη δυνατότητα, ναι, να έχουμε και κάμερες στους επιτόπιους ελέγχους και κάμερες στην βιντεοσκόπηση των συναντήσεων με τους ελεγκτές μας. Θέλουμε και τη διαφάνεια, θέλουμε και να ξέρουν όλοι ότι ό,τι κάνουν και ό,τι λένε είναι on the record. Για να μην μετά βρίσκεστε κι εσείς να τρέχετε σε δικαστήρια, να προσπαθείτε να αποδείξετε ότι δεν είστε ελέφαντες. Δεν θέλω να μπω στη σφαίρα έτσι, προσωπικών ερωτήσεων, αλλά γιατί βρίσκεστε στην Αμερική? Λοιπόν, όχι, δεν είναι προσωπική ερώτηση. Γιατί νομίζω για υπηρεσιακούς λόγους είστε, γι' αυτό το ρωτώ. Ήταν το 25ο Capital Link Forum, ένα πολύ σημαντικό φόρουμ που γίνεται κάθε χρόνο και συγκεντρώνει επενδυτές Έλληνες και Αμερικανούς οι οποίοι ενδιαφέρονται να επενδύσουν στην Ελλάδα. Εμείς συμμετέχουμε κάθε χρόνο από το 2016. Μέρος των παρουσιάσεων έχει να κάνει με το τι σχεδιάζει η κυβέρνηση, οι υπουργοί και βεβαίως υπηρεσίες σαν τη δική μας, η οποία μπορεί να βελτιώσει τις επενδυτικές συνθήκες και να δείξει ότι υπάρχει μια πρόοδος. Τώρα κάθε χρόνο έχουμε, να πούμε, μια καλή ιστορία για για αυτά που έγιναν και για αυτά που σχεδιάζουμε. Παρουσιάσαμε βήματα ψηφιοποίησης που βοηθούν τις επενδύσεις, πράγματα που έγιναν δηλαδή μέσα στο 2023. Και σχέδια που έχουμε για το 2024. Και από ό,τι γνωρίζω, αυτό το εισπράττω από Έλληνες της Ομογένειας, προσπαθείτε να βρίσκετε και λύσεις σε διάφορα, γιατί υπάρχουν διάφορα φορολογικού ενδιαφέροντος πράγματα. Μου λένε ότι είστε συνεχώς σε επαφή μαζί τους. Αυτό είναι καλό για να υπάρχει, να δίνονται λύσεις. Λίγες ώρες από τώρα θα έχουμε μια πρώτη συνάντηση με τη νέα Ελληνίδα πρέσβη στη Washington, η οποία βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, μαζί με το Γενικό Πρόξενο. Θα συναντήσουμε ομογενειακές οργανώσεις στο Ελληνικό Προξενείο. Θέλουμε να έχουμε μια ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας μαζί τους. Έχουμε πολλούς Έλληνες που ζουν στην Αμερική αλλά και σε άλλες χώρες, οι οποίοι μπορεί να έχουν κάποιες φορολογικές υποχρεώσεις και πρέπει να δούμε πώς θα τις διευκολύνουμε. Ναι, αρκετοί από αυτούς
αρκετοί από αυτούς πια δεν μιλούν τα ελληνικά και πρέπει να βρούμε τρόπο να τους εξυπηρετήσουμε στα αγγλικά. Έχουμε τη διαφορά της ώρας και θέλουμε να δούμε πώς μπορούμε να τους εξυπηρετούμε σε κοινές ώρες κοινής λειτουργίας, να το πω έτσι. Ναι, δηλαδή, ναι. Ποιο είναι το παράθυρο του χρόνου που μπορούμε να εξυπηρετήσουμε Έλληνες που βρίσκονται στην Αμερική, Έλληνες που βρίσκονται στην Αυστραλία, για παράδειγμα. Και θέλουμε να ακούσουμε τι προβλήματα αντιμετωπίζουν, γιατί από τις συνεδρίσεις που κάναμε, καταλάβαμε ότι υπάρχουν και πάρα πολλά πράγματα τα οποία τα έχουν καταλάβει λάθος, τα ξέρουν λάθος, κυκλοφορούν διάφορα, αν θέλετε, διάφορες φήμες ή διάφορες εικόνες που μπορεί να έχουν για φορολογικές υποχρεώσεις, που δεν τα αποκλείουν στην πραγματικότητα, και αυτό τους φοβίζει να είτε να επιστρέψουν στην πατρίδα τους, είτε να ασχοληθούν με τα κληρονομικά τους. Και καλό είναι να ξεκαθαρίζονται όλα αυτά. Έτσι ακριβώς. Κύριε Πιτζηλή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία που είχαμε. Εύχομαι καλή δύναμη, γιατί το νέο χρόνο πρέπει να εσείς είστε η αρχή που θα κληθεί να εφαρμόσει και ένα μεγάλο μέρος του νέου φορολογικού, να το υλοποιήσει. Οπότε οι προκλήσεις είναι πολλές. Καλή δύναμη εύχομαι, καλή επιστροφή. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά, καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Γεια σας. Ο κύριος Γιώργος Πιτζηλής, ο διοικητής της ΑΔΕ.